Ναι. Φίλε, όπα. Τι έγινε, ρε φιλαράκι. Όλα καλά. Πάμε λίγο καλύτερα, πάμε λίγο πιο μπροστά, πιο καλά το όφωνο. Έλα, αγοράκι μου. Πιο καλά το όφωνο στην κοινότητα. Ο Νίκος ακούγεται. Κομπλέ είμαστε τώρα. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Τι έχουμε. Τι γίνεται, φίλε. Καλή εβδομάδα. Φίλε. Πολύ καλά είμαστε. Ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα. Πολύ ζέστη. Ανοίξαν μαγαζιά σήμερα επίσης καινούργια. Ναι. Δηλαδή είδα έξω από ένα. Τώρα όπως κατέβαινα από ένα. Ξέρετε αυτές τις αλυσίδες, ρε παιδί μου, είχε ουρίτσα. Τρώμε λίγο τον παπά με την ουρά. Ναι. Το λέω γιατί σήμερα πήγα να πληρώσω διάφορα πράγματα. Πάλι! Τι να κάνουμε, ρε Νίκο, ρε φίλε, ζούμε για να πληρώνουμε, ρε φίλε. Έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Μας τα λέγονται, είμαστε μικροί, δεν τα πιστεύαμε, αλλά έτσι είναι. Θέλαμε να αλλάξουμε τον κόσμο, όλα κάποτε. Γίνονται, όλα γίνονται αυτά που κοροϊδεύουμε, να ξέρεις. Όλα γίνονται. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Και ξέρεις, πας, τρως τον παπά της ουράς γιατί να παίξω και αμέσως λες πω, θα κάνω 10 ώρες. Αλλά την αντίστοιχη ουρά που θα έχει μέσα στο μαγαζί ναι. την έχει έξω. Οπότε δεν κάνεις πολύ, δηλαδή κάνεις 5-10 λεπτά. Ναι. Απλά όταν βλέπεις κόσμο έξω από το μαγαζί, σκέφτεσαι ότι. Θα αργήσω, θα κολλήσω. Δεν μπορώ να πω ότι βέβαια ότι κάνουμε την ίδια δουλειά με πριν. Δηλαδή, κάνουμε λίγο παραπάνω. Ναι. Για να τελειώσουμε κάτι απλό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τσουλάει. Δεν είναι εκείνο που. Στο ταχυδρομείο είχα φάει πίκρα την προηγούμενη εβδομάδα. Άστο. Για να δώσουμε το αέριο, κάναμε μια μισή ώρα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Το αέριο και το νερό ηλεκτρονικά δεν πληρώνονται. Πληρώνονται. Και το νερό. Το νερό δεν ξέρω. Είναι λίγο το νερό, λίγο λειτουργεί με άλλε. Και δεν πλέον πήγε. Νομίζω και το νερό θα πληρώνεται ηλεκτρονικά. Ναι. Και τώρα πρέπει να πάω. Δεν ξέρω τι γίνεται με το νερό, να σου πω την αλήθεια. Γιατί κάποια. Κάποια είναι στο Δήμο, δηλαδή εσένα στο Δήμο, έτσι δεν είναι. Ναι. Ναι. Δεν είναι η ΑΘ. Η ΑΘ νομίζω θα έχει ένα τέτοιο ταλαβέρι. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Στο ΚΕΠ, στην Πέρα στο Παξί έχει ένα γραφιάκι που είναι μόνο γι' αυτό. Για το νερό. Ναι. Τι λέει, ρε φίλε. Αλλά έχει υπάλληλο τώρα... που είναι μόνο για να παίρνει ταμείο νερό, δηλαδή. Νομίζω ότι είναι κυρίω γι' αυτό. Ναι. Κλειστικά πράγματα. Τι ωραία συμβάση. Θέλω να πω. Θέλω να αποφύγω αυτό το συνωστισμό που μπορεί να γίνει εκεί πέρα τώρα, κατάλαβες. Αλλά γιατί όλα πλέον, ας πούμε, εγώ ήμουν από τους ανθρώπους που δεν πλήρωναν ηλεκτρονικά λογαριασμούς. Μπήκα στο τρυπάκι και μ' αρέσει. Ούτε κι εγώ. Κάποια πλήρωνα και να σου πω να αλήθεια, ναι. Πλήρωνα κάποια ηλεκτρονικά λόγω ότι μπορεί να φτάνει η ώρα που να έλυγε και να έλεγα τώρα δεν προλάβα να πάω στο μαγαζί σήμερα ή ξέρω εγώ έχω κάτι άλλο να κάνω. Ναι. Και το έκανα ηλεκτρονικά. Συνεχίζω να το κάνω, να ξέρεις. Δηλαδή. Το έχω δεύτερη επιλογή στο μυαλό μου. Δεν είναι άσχημο σαν. Σήμερα το πρωί βαριόμουν, θα πάω και λαϊκή, κατάλαβες. Λίγο λαϊκή, λίγο σούπερμαρκετ, τα χώσαμε και αυτά. Κάναμε λίγο μια βόλτα το πρωί, κατάλαβες. Είχαμε και αυτό. Νίκο. Απλά το θέμα είναι με τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Επειδή τώρα, στους τελευταίους δύο μήνες λέγανε μην δουλεύετε χαρτονόμισμα, νομίσματα κτλ. Δουλεύετε κάρτα. Ότι πρέπει να μαζέψουμε όλοι και ένα συγκεκριμένο αριθμό αποδείξεων. Το θέμα είναι να τον ξεπεράσουμε κιόλας. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή πρέπει να μας δώσουν μια διευκρίνηση. Δεν ξέρω αν έχει δοθεί και εμένα μου ξεφύγει, ας πούμε. Με ακούγεσαι μπουκωμένος, δεν ξέρω τι έχεις κάνει. Μπουκωμένος. Το έχεις βάλει, το έχεις πολύ δυνατό μικρόφωνο. Μπουκωμένος. Θέλω λίγο να το κατεβάσεις. Εγώ ή εσύ. Και πριν εσύ. Μπουκωμένος. Και πριν σε άκουγα να ξέρεις. Μπουκωμένος εγώ. Μίλα λίγο με τον ηχολήπτη. Ναι, μιλήσω με τον ηχολήπτη. Έλα. Φτιάξε μας λίγο ηχολήπτη. Ένα-δύο. Τώρα ακούγεσαι καμπάνα. Σε ακούω καμπάνα. Πριν ακουγόσουν μπουκωμένος. Όπως και όταν ερχόμουν σε άκουγα λίγο μπουκωμένο, να ξέρεις. Εννοώ ηχητικά. Ηχητικά. Μην μπερδευτούμε. Μάλιστα. Γιατί και το θέμα συζήτηση τέτοιο Νίκο που όσο να είναι μπορεί να υπάρχουν παρεξηγήσεις. Στο open έχει στάσου μίγδαλα. Πάλι σε ακούω μπουκωμένο. Για πες, ναι. Τον μπελά μου. Ναι. Μπορεί να ακουστικά μου, ρε. Μπορεί να ακουστικά μου. Όχι, και εγώ το ακούω. Α, οκ. Okay. Αυτό είναι το θέμα. Πριν κάτι έκανε, ήσουν καλά. Μπορεί πρέπει να είσαι λίγο πιο μακριά, να έχει τη στοματική κοιλότητα πιο μακριά από το όφωνο. Τώρα είμαι καλύτερα. Όχι. Πού είναι ο Βλαδίμηρος. Βλαδίμηρε! Όχι, δεν ξέρω αν έφυγε. Οριακά είσαι. Οριακά είσαι. Γιατί σου λέω και πριν που ήμουν στον δρόμο και άκουγα, πάλι μου ακουγόσαν λίγο περίεργα. Νόμιζα ήταν λόγω του ότι δεν άκουγα από κεραία αναλογική και άκουγα ιντερνετικά. Τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα. Για να μιλά. 1-2-3, 1-2-3. Ναι, εκεί πέρα. Έτσι κύριε Χολίπτη, έτσι κράτα μα. Έτσι. Νίκο. Πριν να ανοίξω τις γραμμές, ναι. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Παρακαλώ. Πρώτον, 2-3-10-27-3 οκτάρια. Yes. Ο ένας τρόπος επικοινωνίας. FM και ενώ το μήνυμά σου 5-42-22. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Με χρέωση 0,62 μόνο, παιδιά. Τζάμπα, ευκαιρία δηλαδή. Δεν το βρίσκεται αλλού. Και όσο εγώ μιλάω, εσείς παραγγέλνεται. Ναι. Εντάξει, μέχρι τις 7.30 δεν θα ασχοληθώ με το θέμα της FIFA. Έλα, ρε Νίκο. Δεν θα ασχοληθώ με το θέμα της FIFA. Μάκιζες τώρα, φίλε σου, τα έλεγα και έξω. Μια μισή ώρα. Άργησε, ποιο τώρα σε παρακίνει. Μια μισή ώρα ασχολιόμαι με αυτό. Δεν θα ασχοληθώ με το θέμα της FIFA. Αν κανένα μήνα πριν έβγαινε αυτό το πράγμα, θα έχεις βγάλει όλο το κορονοϊό, φίλε. Ρώτησε κάτι άλλο. Βρε, το ξέρω, ναι. Δεν θα τον είχες βγάλει. Δεν ασχοληθώ με το θέμα. Δικηγόροι, κοντραδικηγόροι, συζητήσει, κόντρα συζητήσει, φίλε, είχε βγει. Όλοι καλά την είχε βγει. Ό,τι ήταν να πούμε, το είπαμε πριν. Τελειώσαμε. Δεν σ' άκουσαν, ρε φίλε, ακροατές. Με ακούσανε. Δεν πειράζει. Θα ανέβει εκπομπή στο YouTube. Πόσα πρέπει να πληρώσουμε. Μπορεί να μην είχε πληρώσει, ρε. Θα πάμε ΚΑΣ. Κατά ΚΑΣ, τα ΚΑΣ. Πρωτοπόρο άρεσε το ΚΑΣ, θα τα λέμε. Όταν πήγαινε άρεσε το ΚΑΣ, εμεί ακόμα είμαστε στα τέτοια. Βετεράνο. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά το θέμα είναι η φίλη να δώσει κυβέρνηση τη λύση. Η κυβέρνηση θα δώσει τη λύση. Η δίκαιη λύση για την οποία έχει δεσμευτεί. Παντού λύση πρέπει να δίνει. Μπράβο.
Έβαλα. Για Πετρίτη και τα γνωστά. Ε. Έβαλα πάνω το ηχητικό και ο Λευτέρης Αυγεννάκης πριν ένα μήνα εδώ πέρα. Μου το είπε ο Λευτέρης Αυγεννάκης. Και ο Γιώργο Πετρίτη το είπε. Τι ωραία επίθετο λέει. Γιώργο Πετρίτη. Ναι. Γιώργο Πετρίτη. Άμα να μίλαμε με τον Λευτέρη Αυγεννάκη λογικά θα. Επειδή είναι πολύ ενεργό στην πολιτικά. Ναι. Είναι... Στο κομμάτι τη δουλειά του είναι εξαιρετικό, θα βοηθήσει. Μάλιστα. Κάτσε, θα το τρέξει το θέμα. Μπορεί να του πει κάτι, να του πει καλημέρα κύριε Βγενάκη, είμαστε από τον Άρη. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Άρη. Πάντα έχω στο νου μου το τι πρέπει να κάνω για κάτι τέτοιο. Να σου λέει 10 ώρες άσχετα πράγματα και τώρα δεν κάνει τίποτα. Τέλος πάντων. Τι να κάνω κύριε Πατρίτη, Νικό, βοήθαμε λίγο, σε παρακαλώ. Μόνο πάγια εντολή το νερό, λέει. Αλλιώς μόνο με μετρητά σου περνάει. Α, ναι. Okay. Okay. Εγκυκλοπαιδικά ρωτάω. Τι περιμένει να σου πει κύριε Πατρίτη. Να μπει το θέμα του Άρη στο μνημόνιο με ΟΕΦΑ και ΦΥΦΑ. Εκείνο που μας έλεγε η κυβέρνηση πριν δύο μήνες ότι θα το υπογράψουμε και ήρθανε τη FIFA εδώ και το τρέξαμε. Εκεί, και φυσικά δεν έχει γίνει τίποτα. Εννοείται. Εκεί να τελειώνουμε. Εννοείται δεν έχει γίνει τίποτα. Και ανάθεμα σιγά και δεν γίνει. Τέλος πάντων. Βέβαια εννοείται παρουσιάστηκε εδώ μεγάλη επιτυχία. Ήρθε ο πρόεδρος του ΣΟΕΦΑ και μίλησε. Τέλος πάντων. Καλά, αυτά τώρα τα διωγγώνουμε. Το ξέρεις, Γενικό. Μα δεν κάνει και τίποτα άλλο συγκεκριμένο. Μόνο διωγγώνει. Από λόγια διώγγωμα φούλα. Από ουσία. Τέλος πάντων. Οκ. Εντάξει. Ναι, ωραία. Νίκο, πρέπει να βγει ο κόσμος θέλει να τοποθετηθεί γι' αυτό. Πώς πήγε το Σαββατοκυριακό σου? Ωραία, ήταν στην εξοχή. Ήταν μια πρώτη. Τώρα είμαστε πολύ καλά. Τώρα είμαστε πολύ καλά. Εντάξει. Τώρα τσουλάει. Τώρα είναι μια χαρά. Ήταν μια πρώτη έτσι, επαφή με τη φύση την ανοιξιάτικη. Πολύ όμορφα. Ναι, ναι. Πολύ ευχάριστα. Τα πρώτα ξοζάλα τα οποία κουμπόθηκαν όπως έπρεπε. Γιατί το Σάββατο ήμουν σε κακή κατάσταση. Κατά τα άλλα, όλα καλά, φίλε. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, όλα σούπερ. Μπάσκετ δεν έπαιξε. Περίμενα όχι, να ακούσω ιστορίες. Ένας φίλος και συνάδελφος ο οποίος με πήρε τηλέφωνο, όχι συνάδελφος, φίλος, μου έστειλε 11 παρά την Κυριακή αν, πόσο καιρό έχεις να παίξεις μπάσκετ. Του λέω από το περασμένο Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά. Και μου λέει πόσο καιρό να παίξεις μπάσκετ, 11.30 ώρα το πρωί. Και του λέω, πας, είσαι με τα καλά σου. Πρώτον και δεύτερον, πού βρήκες, λέω, και άλλους 5-6 θα πάτε να παίξεις 11.30 ώρα το πρωί. Και πήγανε 11.30 ώρα το πρωί. Και ο Μπούκο βράδυ. Έχουν χαζέψει όλοι. Όχι, ρε, δεν μπορεί. Αυτό έχει το γόνατο. Α, σωστό. Δεν μπορεί. Σωστό. Δεν μπορεί. Και τα βουρτάκια. Ούτε και εγώ μπορούσα να πω την αλήθεια. Είχα και εγώ δουλειά, αλλά. Εντάξει, τι κάμισε το πρωί, παιδιά, ρεμίστε λίγο. Πανηγύρια στα γήπεδα, τα ξέρω, όλα τα ανοιχτά γεμάτα, τα αποχέματα, τη τρελή στο πανηγύρι έχουν γίνει πανηγύρια. Αγκαλιάσαμε πάλι τον αθλητισμό πάλι. Ναι, σαν χώρα, εννοείται αυτό. Ναι, ρε, φίλε, εποχές 87 ζούμε. Αυτό ακριβώς. Και μπήκαμε σε εβδομάδα πριν πάω στο φίλο, που λέγαμε ο Νεκτάριος. Μπήκαμε σε εβδομάδα που είχε αγώνες. Μπουντεσλίγκα, φίλε, το Σάββατο. Ναι. Και είχε Ντόρμουντ Σάλκε, ρε, φίλε. Και ντέρμπι. Ναι. Ρινανία. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα, καλησπέρα. Εμπρός. Γεια σας. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, έναν διαιτητή από τη Δράμα που ήταν μέχρι πέρσι στην πρώτη εθνική, πώς λεγόταν? Είναι πολύ εύκολο το ερώτημά σας. Νομίζω λεγότανε Κίζας. Ναι. Πώς? Κίζας. Κίζας, κάπα. Ναι. Κίζας. Κίζας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήταν ο Κίζας μέχρι πέρσι. Δεν έχω ιδέα. Πέρσι δεν ήταν που το κόψαμε. Δεν έχω ιδέα. Μην με ρωτάτε για διαιτητές, δεν μπορώ. Έλα ρε Νίκο, να μην σε ρωτάμε για διαιτητές. Να μην σε ρωτάμε δηλαδή για το τέτοιο. Να μην σου λέμε για την απαγόρευση μεταγραφών. Θέλω να μιλάμε για μπάλα. Για την απαγόρευση μεταγραφών τα λέγαμε πριν μια μισή ώρα, Νίκο. Τι πίνει την ώρα τη εκπομπή, ρε! Έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα ότι την κοινή, ναι, σε ρωτούσε άλλο, δεν κάνει την κοινή, δεν κάνει πάρτο την κοινή του χρόνου, να το πει μια χαρά σου. Φάτε τώρα από την κοινή. You said that. Και να σου πω και λέω κάτι, εγώ με την κοινή θα σου έλεγα 400 κιλιάρικα. Δεν με νοιάζει. Βρέστα. Πρόβλημά σου. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ναι. Χριστό Αληθώ. Γεια σου, Νεκτάρη, καλή εβδομάδα. Σήμερα είδαμε και τον Χριστόφορο, είδατε, περίμενα να πάρει άλλο τηλέφωνο. Ναι, ναι, βεβαίω. Γιατί ρε φίλε, εγώ πάντα σε παίζω στοιχηματικά πρώτο να βγαίνει. Δηλαδή τι είναι αυτό το. Το έχασε όμω. Κουβά. 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 Θέλω μόλι κλείσω να με πείτε τι γίνεται στο πρωτάθλημα Λευκορωσία. Αν είναι η Μπάτε Μπορίσοφ πρώτη και σε ποια θέση είναι. Άντε, Νικό, δώσε λίγο. Θα σου απαντήσω, φίλε, αμέσω. Δεν νομίζω να είναι πρώτη. Δεν έχει ξεκινήσει καλά, λένε κάτι πληροφορίε. Η Μπάτε Μπορίσοφ, ναι, αλλά νομίζω μετά ανέκαμψε. Άντε, Νικό, πάτα λίγο. Πέραμε, ψάχνουμε Λευκορωσία. Premier League, έτσι λέγεται. Περίμενε. Έχει Premier League και η Λευκορωσία. Μπαγκλαντές, Μπαχρέιν, ναι. Κάτι περίμενε, πιο πάνω. Λευκορωσία, εδώ πέρα είμαστε, καφίλοι, περίμενε. Βυσάγια, Λίγκα, έλα, Βυσάγια. Πρώτη είναι η Μπάτε Μπορίσοφ με 16 βαθμούς. Δεύτερη είναι η Σλούτσκ με 16 και αυτή ισοβαθμία. Τορπέντο Ζόντινο τρίτη. Ποια? Ποια. Μπρέστ Λιτόφσκ. Περίμενε.
Μπρεσκλιτόφσκ. Η Μπρεστ, άμα την έχει. Δεν την έχει, ρε φίλε, αυτή εδώ πέρα. Μίνσκ, Δυναμό Μίνσκ. Έχει διαφορετική ονομασία, ρε φίλε. Μπορεί να λέγεται. Η ομάδα τη πρωτεύουσα πού είναι. Energetic BGU, Ίσλοχ, Δυναμό Μπρεστ. Μήπως αυτή είναι. Energetic. Ναι, 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 αυτή είναι. Έκτη θέση, 13 βαθμούς. Η πρωτεύουσιάνα, η Μίνσκ. Λίνσκ. Μίνσκ. Α, η Μίνσκ. Η Μίνσκ είναι. Μίνσκ, ρε. Ναι, λέω και... δεν ακούγα καλά, ρε. 12η με 10 βαθμούς. Λίτσε έχει. Λίτσερ έχει η Αυστρία. Η Λίτσερ έχει η Αυστρία. Η Λίτσερ έχει η Αγγλία, ναι. Παιδιά, εκτός του ότι σήμερα για δεύτερη μέρα δεν έχουμε κανένα θύμα από κοροναϊό. Εκτός του ότι το Σαββάτο ο Λοβέρδος είπε ότι. Πώς το λένε, ο γιατρός από τη Χάλκη που τον θάψαν στη Ρόδο τον καημένο. Ο κρεμαστινός δεν πήγε από τον κοροναϊό. Ναι. Ναι, σήμερα έμαθα ταξί, αυτό το ξέρουν όλοι, επιβεβαιώθηκα απλώς από έγκαιρη πηγή ότι έχει, υπάρχει και εμβόλια και φάρμακα, απλώς γίνεται και το ποιος θα πάρει την πατέντα. Αλλά εγώ θα σας πω και κάτι άλλο, ναι, το οποίο αυτό το κουίζα να το βάλω, δεν πιστεύω να υπάρξει άτομο το οποίο δεν θα το βρει. Για πες. Ποιος πήγε 2 με 5 Νοεμβρίου επίσκεψη στην Κίνα, ήταν να πάει τον Απρίλιο, και μόλις έβαλε υποχρεωτικές τις μάσκες στα ΜΟΜΟΕ, η θερμοκρασία πήγε 40 βαθμούς. Εύκολο νομίζω το ερώτημα. Νομίζω το ερώτημα είναι εύκολο. Ερώτημα, παιδιά. Μάλλον για τον Πρωθυπουργό θα είναι. Κυριακός. Βέβαια, ευχήθηκε στους μαθητές καλή χρονιά το Σεπτέμβριο και οι μαθητές έχουν ξεχάσει από το Μάρτιο να πάνε σχολείο. Πού είναι τα πρωτάκια που έλεγε, πού είναι τα πρωτάκια. Είπε καλή πρωτοχρονιά φέτος και έχουν κλείσει πόσα μαγαζιά και δεν ξέρουμε πόσα ανοίξαν. Τίποτα, φίλε. Έπιασε και τη φανέλα του Άρη στη ΔΕΘ. Παιδιά, το κυριότερο που ξεχάσατε να πείτε, ναι, τον Ιούνιο ευχήθηκε καλή επιτυχία στο Φορτούνι και ο άνθρωπος. Που, ναι, και μείνει 6 μήνες εκτός. Για πρώτη φορά στη ζωή του είχε αστό. Η άβρα, η άβρα της οικογένειας, θα λέγει κάποιος. Παιδιά, ο μπροστά του επίτιμος είναι ένα τίποτα. Εδώ, όταν στις 7 Ιουνίου πανηγυρίζαν τότε και είπε ότι ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός, μετά από 3 μέρες έπιασε το γνωστό μπουρίνι στη Χαλκιδική. Και 3 φορές έχει γίνει μπουρίνι στη Χαλκιδική. Μυθήκαμε το Τσερνόμπιλ με το δάσος που κάει και τι άλλο θα θυμηθούμε, παιδιά. Είναι η νέα έκδοση. Πώς είναι στα iOS ή στα Android, ας πούμε, το 1.01. Κάπως έτσι. Εντάξει, δηλαδή ο επίτιμος μπροστά του έχει ξεχαστεί πια, πιστεύω. Βάλε. Αύριο, ναι, αύριο αν πει. Να βγει να μιλήσει για τον καιρό και σε 3 μέρες να χιονίσει. Τον έχω ικανό. Αν έχεις quiz, βάλε το τώρα γιατί έχουμε άλλους 2. Αν έχεις ένα ακόμα να ρίξεις. Όχι, εντάξει, σήμερα δεν είναι η μέρα για quiz. Απλώς το 1 Ιουνίου περιμένω τη λύση εκείνου του quiz που είναι το δύσκολο. Πλησιάζει η στιγμή, αλήθεια. Και... έτσι. Εντάξει, είναι παιδιά, έχουν μείνει άλλες 3 εβδομάδες. Όντως. Εντάξει, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα το βρουν. Και ένα μπουκάλι ουίσκι, εντάξει, δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Δεν ένα μπουκάλι νερό. Α, μπράβο. Να σε καλά, Νεκτάριε. Καλή σας συνέχεια. Παιδιά. Καλή συνέχεια σε εσένα, να σε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στον επόμενο. Έχω για Πετρίτη, φίλε. Ο φίλος ο Γιάννης, από κατορθώματα της ζωής μου, είδα χθες τον κορυφαίο και πιο συμπαθητικό ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, μάλλον σε εννοεί, με το καλό καλεσμένους μπεταράδες και 2. Βεβαίως, ανοιχτή πρόσκληση. Παιδιά, μα θέλετε, μας καλείτε, δεν έχουμε θέμα. Έχουμε να πούμε πολλά. Τίποτα. Λοιπόν, στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην Κολάδες. Γεια σας, κύριε Σάββα, τι κάνετε. Τι γίνεται. Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς. Σε ποιο σημείο σας πετυχαίνουμε. Φτάνω στο Δημαρχείο, πάω για το IKEA. Α, ωραίος. Ωραίος. Εκεί πέρα δίπλα στο Δημαρχείο και το καινούργιο Δημαρχείο, το οποίο δεν ξέρω κάποιος πότε θα μπουν. Άλλο αυτό, άλλο. Άλλο και εκείνο, ναι. Εξαιρετικό. Άλλο και εκείνο, εκεί πέρα έχουν εμπλεχτεί πολύ. Ναι. Έχω μάθει και... εδώ ρε στην Περαία, στην κάτω Περαία, κάνουν μια εκκλησία 15 χρόνια και δεν μπορούν να τη φτιάξουν. Δηλαδή, τη φτιάχνουν λίγο-λίγο. Λίγο-λίγο, αν μπράβο. Τώρα σταμάτησαν και οι δωρεές και αυτά. Να σου πω, δηλαδή τώρα είναι αδιανόητο, ρε φίλε, να λέμε ότι χρειάζονται δωρεές για να γίνει μια εκκλησία. Λες και δεν έχει λεφτά. Και αναφέρομαι στου Πέτρου και Παύλου που είναι κάτω στην κάτω Περαία. Που είναι κοντά στο σπίτι μου κιόλας. Τόσα χρόνια, ρε φίλε, δεν μπόρεσαν να τη φτιάξουν και κάνουμε δουλειά κάτω στο υπόγειο κάθε φορά εκεί πέρα που έχει. Που το έχουν κάνει, ρε παιδί μου, σαν ένα ναό, ας πούμε. Εντάξει. Σήμερα ήμουν εκεί στη γειτονιά σου, πήγα στη λαϊκή εκεί πέρα. Α, ναι, είχε λαϊκή, σωστός. Δεν πήγα. Ναι, ναι, πήγα εκεί πέρα. Εντάξει, εδώ τα πράγματα καλά πάνε, Νικόλα μου. Αλλά στη λαϊκή εκεί πέρα στην Περαία θα έχει πάρα πολύ κόσμο σήμερα. Ένα πάνω στον άλλο μου λέγανε ότι ήταν. Και πολύ κόσμο και στα δύο πρώτα μπορώ να σου πω δρομολόγια που βαλίσαμε κόσμο από κάτω για πίσω. Είχε αρκετό κόσμο. Για να φανταστείς εκεί στο IKEA το πάρκινγκ σχεδόν ήταν γεμάτο, πάνε πάλι τις καλές εποχές. Α, τόσο καλά.
Μάλιστα. Ναι, δεν έχει. Επιστροφή στην κανονικότητα. Είναι γεμάτο. Σιγά-σιγά. Ναι. Εκεί οδηγούμαστε. Αφού βλέπουμε και τα προπό ανοιχτά, βλέπουμε και πράγματα. Εντάξει, καλά πάμε. Έτσι. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Ζαπά, να είσαι καλά. Να είστε καλά κι εσύ. Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Αληθώς. Ένα παράπονο έχω να κάνω. Ένα παράπονο έχω να κάνω. Βεβαίως. Είναι άθλια. Είναι άθλιος ο ήχος που βγάζετε. Έχετε συνέχεια χιόνια, ρε παιδιά, χρόνια τώρα. Το έχω πει 15.000 φορές. Δεν έχετε αλλάξει. Κάτι δεν πάει καλά με τις κονσόλες, με το hardware που χρησιμοποιείτε. Είναι απίστευτο. Είστε ο μοναδικός σταθμός και αποτρέπετε πολύ κόσμο από το να σας ακούει. Γιατί έχετε πάρα πολύ θόρυβο από πίσω. Ηλεκτρονικό. Είναι απίστευτο. Τώρα κάνουμε δηλαδή, χιόνια. Αν βάλετε οποιοδήποτε ραδιόφωνο. Ναι. Ειδικά σε μια ένταση και πάνω, είναι εκνευριστικό, ρε παιδιά. Είναι εκνευριστικό, ειλικρινά. Και είναι κρίμα να χάνετε, γιατί έχω συζητήσει για αυτό το θέμα με άλλους ανθρώπους, να χάνετε ακροατές, επειδή είστε όλοι πάρα πολύ ωραίοι και ενημερωμένοι, και όχι μόνο τώρα στην εκπομπή αυτή, και ο Γιώργος και τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί έχετε άθλιο ήχο. Άθλιο, δεν ξέρω αν σημαίνει από μια συγκεκριμένη κονσόλα ή από κάποια συγκεκριμένα μικρόφωνα. Δοκιμάστε το, βάλτε το κι εσείς, αναλογικά μιλάμε έτσι, όχι να ακούσω από το ίντερνετ. Μιλάμε FM, έτσι. Κρατάμε την τοποθέτησή σας και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στη συνέχεια θα κάνουμε καλύτερη προσπάθεια. Παιδιά, ειλικρινά, είναι εκνευριστικό. Τώρα, αν θέλετε, μεταξύ σοβαρού και αστείου, κάτι πρέπει να κάνετε. Έτσι, το έχω πει και στο Ζαγόρα. Θα το παλέψουμε. Αυτός υποσχέθηκε. Δείτε λίγο, κάτι συμβαίνει. Και ειδικά όταν είναι ο Χρήστανδος και τσιροκοπάει. Δεν αντέχουν εκεί, είναι θέμα δολιοφθοράς. Εκεί πώς μπορεί και αυτός να έχει χαλάσει το σήμα του ραδιοφόρου με τις φωνές του ενδεχομένως. Ενδεχομένως κάτι να έχει καεί από την τσιρίδα του, γιατί βγάζει κάτι περίεργες αρμονικές, κάτι περίεργες συχνότητες, τα έχει κάψει μάλλον όλα. Λοιπόν, να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Πολύ ωραίο είναι αυτό, ρε φίλε. Χαίρεσαι να τα ακούς. Κυμπάρχεις, ωραίος. Βγαίνει, σε ξεφτιλίζει, αλλά το κάνει με τόσο ωραίο τρόπο που θες να του πεις, σε παρακαλώ, συνέχισε. Πες κι άλλα. Καταλαβαίνω. Τον κάνει σε μια αγκαλιά μετά. Πολύ ωραίο ξεφωνητό, ρε φίλε. Ωραιότατο. Ούτε στραβό στόμα, ούτε τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημά μου, παιδιά. Το και το κάνει κάτι, το λύστε. Πολύ ωραία. Ούτε φασαρίες, ούτε τίποτα. Όταν μου πανέτε εμένα και τέτοια. Δείχνει ότι νοιάζεται. Ακριβώς. Έτσι. Αλλιώς θα έλεγε να. Ναι. Δεν του λέω ωραίο, τίποτα. Ωραίο ξεφωνητό. Χαιρόμαστε για την ξεφωνητά, ειλικρινά. Και χαιρόμαστε και την πέτω των ακροατών. Ακριβώς. Ειδικά για του ακροατέ αυτή τη εκπομπή. Βεβαίω. Η εκπομπή που γεννά ακροατέ για τον Λίμπερο. Να τα λέμε κι αυτά. Εν ώψη των διαπραγματεύσεων για τη νέα σεζόν. Λοιπόν, τι ώρα είναι, πάμε σε λίγο στο break, σιγά σιγά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Νίκο, τι να γίνει, ρε φίλε, είπαμε, το θέμα της απαγόρευσης παίζει παντού. Αυτό με αυτό σχολείο. Πραγματικά. Ναι. Είναι το θέμα του Σαββατοκύριακου. Καλά, και την ημερών θα είναι. Βλέπω έναν δικηγόρο που έχει μιλήσει ήδη. Μαγόπουλος, Χριστοφορίδης βλέπω. Ο Σπυρός. Σπύρος Χριστοφορίδης. Τι είπε. Σε ένα τίτλο που βλέπω εδώ, το αίτημα του Άρη προς την κυβέρνηση δεν έχει πολλές πιθανότητες. Δεν το έχω διαβάσει τώρα όλο. Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις. Αρχή σιγά σιγά να βγαίνουν δικηγόροι. Έχει υπάρξει και αυτός. Ψωμάκι, ρε ψωμάκι, εύκολο. Μέλος της οικογένειας του Άρη, Σπύρος Χριστοφορίδης. Ωραία. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Ψωμάκι, ρε φίλε, ζεστό. Δεν υπάρχει αγωνιστική δράση. Δικηγόρος. Έγινε αυτό. Ξανά θα κάνω αίτηση ανέρεση και δεν συμβαίνει. Αυτά τώρα είναι. Ψωμάκι, ρε, είναι αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί του Χρήσανθου. Τι τώρα αυτό. Δηλαδή όταν έχει βγει το θέμα την Παρασκευή το βράδυ και έχει αρχίσει να αναπτύσσεται κτλ. Είναι ρε παιδί μου, δίνει γήπεδο ο Χρήσανθο για αυτό το πράγμα. Γιατί σε πρόσεξε, και δεν το λέω, αυτά τα ξέρει. Και δεν άκουσα το μεσημέρι σήμερα στον δρόμο. Σε τρομακτικό σημείο. Δεν τον άκουσα σήμερα. Και αυτό είναι που με εντυπωσιάζει πάντα. Γιατί αντιλαμβάνεται, γιατί εμείς είμαστε δημοσιογράφοι, δεν είμαστε νομικοί. Είναι σε τρομακτικό σημείο η γνώση πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά όταν πάντως, έχει 44 και τέτοια. Σε αυτό το θέμα το οποίο έχει προκύψει λόγω Άρη, αν τελεσιδικήσει και στο ΚΑΣ τιμωρία. Ναι. Θα κλάψει πολλοί κόσμο. Εκείνη η ουσία, ρε φίλε. Δηλαδή, θα πάρει μπάλα πολλές ομάδες. Okay, μπορεί, ξέρω εγώ, να έχει στοιχεία ποιο όργανο της FIFA είναι, δεν ξέρω εγώ τι, και να αποφασίσει αυτό το πράγμα. Να πάει και στο ΚΑΣ και το ΚΑΣ να πει ότι η FIFA αποφάσισε αυτό, πρέπει να πληρώσετε τόσα. Αν γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή τελεσίδικα πια, και υπάρχει τέτοιο δεδικασμένο, θα γελάσουμε πολύ. Θα γελάσουμε πολύ. Για μια απόφαση που τελεσυδίκησε το 2013 τώρα, μιλάμε έτσι, πριν 7 χρόνια. Ναι, γιατί πρόσεξε, χώρια το ότι θα βγουν διάφορα άλλα θέματα για τον Άρη, ναι. Θα βγουν και για άλλες ομάδες. Καλά, εννοείται αυτό. Έτσι. Τέλος πάντων. Και μιλάμε τώρα για μια υπόθεση που ακριβώς για τον ίδιο λόγο η Λάρης είχε πάει στο ΚΑΣ το 2017 και έχει δικαιωθεί. Mm-hmm. Υπάρχει δικασμένο αυτή τη στιγμή. Ναι. Τι άσου, τέλος πάντων. Θα δούμε. Έχουμε ακόμα μπροστά να ασχοληθούμε με αυτό. Για την ώρα θα πάμε στο διάλειμμα.
Τον 7 μαζί μας εννοείται τα Data Labs, τα οποία σας προσφέρουν τη δυνατότητα online εκπαίδευσης και μπορείτε να πείτε και στο site τους για να ενημερωθείτε datalabs.edu.gr και 2229-62 το τηλέφωνο τους. Break και επιστρέφουμε σε λίγο. Κάτι λένε ότι το Σαββατοκύριακο θα πιάσουμε 36-37. Τόσο πολύ. Δεν ξέρω. Τι πανηγύρια έχει παραλία. Δεν πρέπει να πάμε μια παραλία. Παραλίες έχει να γίνει. Και αυτό Σαββατοκύριακο έχει. Κυρίως Αθήνα είδα πολύ κόσμο να κινείται προς τα εκεί. Μέτεο. Ναι, γιατί η Αθήνα είναι εντός νομού. Εμείς δεν μπορούμε να φύγουμε να πάμε στις Καλλικράτειες και τέτοια, γιατί πιάνουμε Χαλκιδίδη. Υπέρια και υπανομίσεις περιμένουν. Και υπανομή, ναι, αλλά εντάξει, ακόμα υπάρχουν κάποια κεφαλικά κύτταρα για να καταλάβουμε ότι δεν είναι για να πάμε εκεί. Δεν έχει τόση πολύ ζέστη πια. Δεν είναι τόση μεγάλη ανάγκη για να πέσεις εκεί. Στην ανάγκη αυτού πράγματος. Η Περαία είναι αυτό το οποίο περιγράψω αυτή τη στιγμή. Η επανομή όμως είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Αύριο, ας πούμε, λέει θα έχει 28 βαθμούς. Οκ. Okay. Νομίζω προς τέλος εβδομάδας είναι ανέβη θερμοκρασία. Πέμπτη, 26, Παρασκευή, 30. 30. Σάββατο 35. Πρέπει να πάρουμε και άνθρωπο να θέλει να μας κάνει λίγο συντήρηση και το air-condition και άλλα λεφτά. Πλήρωνε. Πλήρωνε. Πού θα πάει αυτή την έχω την κάρτα του φίλου που είχε έρθει πέρσι. 2-3-10-287-3-8 για ανοιχτό τηλεφωνικό μας κέντρο μέχρι και τις 7.30. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 542-22 με χρέωση 0,62 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τσάμπα, παιδιά, για να επικοινωνείτε με το λίμπερο της καρδιάς σας. Λοιπόν, κάτσε να δω κανένα μήνυμα. Ωραία, δεν έχω κάτι νεότερο από εδώ. Ο Γιάννης έχει δώσει πάντως μια πολύ ωραία ιδέα, ρε φίλε. Παρακαλώ. Γιατί δεν μας καλέσουν ο τέτοιος. Ο Μπούκοβρα. Ρε φίλε. Αλλά να πεις και τι να πούμε εμείς. Τα παιδιά καλούν κόσμο ναι. Τώρα που τους ξέρουν και Αθηναίοι τώρα. Εγώ και εσύ τώρα τι μας ξέρουν οι Αθηναίοι. Δεν μας ξέρουν τη μάνα μας, κατάλαβες. Βλέπεις τώρα εδώ πέρα που έχουμε ένα τεράστιο κοινό που περπατάμε στον δρόμο και μας σκίζουν τα ρούχα. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι πραγματικότητα. Εντάξει, τώρα κάποιος μπορεί να τα ακούσει στην Αθήνα και να την αντιλαμβάνεται. Στο Αγρίνιο που μας ακούνε επίσης. Είναι αποδεδειγμένο. Αλλά ο Αθηναίος τώρα πιτσιρίκος που αμφιβάλλουν να ακούει αθλητικά ραδιόφωνα γενικότερα, πού να μας χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ένα από τα μακροβιότερα δίδυμα του ραδιοφώνου. 100% με μια πολύ μικρή διακοπή. Έτσι. 6 χρόνια. Δοκιμασμένοι σε διάφορες ζώνες. Έτσι, έτσι. Έχουν περάσει πολύ. Μια διακοπή και ένα χρόνο με το Σταμάτο, τον αδελφό μου. Γουστάρεις μπασκετάρα. Ο αδελφός που είναι. Εντάξει. Αυτό είναι αδελφό. Υπάρχουν άλλοι 2-3 ας πούμε που είναι πάνω από δεκαετία. Okay. Αλλά είμαστε τα μακροβιότερα δίδυμα του ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Έλα, κλεκλωμένη. Άντε να μιλήσουμε για σοβαρά θέματα εδώ πέρα γιατί ο άλλος με αποσυντονίζει διαρκώς. Να αναφέρουμε τώρα ένα σοβαρό θέμα, αυτό που δημιουργήθηκε με τον Άρη. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το θέμα αυτό καταρχήν, ο Καρυπίδης δεν θα πρέπει να δώσει ούτε μισό ευρώ, ούτε για διακανονισμούς με τους Ιστόνιδες και με τους υπόλοιπους. Αυτό το θέμα θα πρέπει να το κλείσει αποκλειστικά η ΕΠΟ και η κυβέρνηση. Επειδή όμως δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στους βουλευτές, ούτε στα δικαστήρια που είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες, ο Άρης θα πρέπει να είναι έτοιμος. Πώς θα είναι έτοιμος ο Άρης? Ανανεώνοντας τα δελτία των παικτών που λήγουν μέχρι 36. Κάποιοι λένε ότι δεν είναι σίγουροι αν θα επιτραπεί αυτό. Αυτό είναι δεδομένο 1000% ότι θα ισχύει, ότι θα μπορέσει να ανανεώσει τους παίκτες που έχει ήδη ο Άρης, τον Μπρούνο Γκάμα, τον Ματίγια, τον Κόρχο, τον Κουέστα, τον Τιγκινί, το Λάρσον, αυτός. Επομένως ο κύριος Καρυπίδης το μόνο που έχει να κάνει είναι να διαπραγματευτεί με αυτούς τους παίκτες και να τους ανανεώσει τα συμβόλαια, όχι χαριστικά. Αποδείξαν αυτοί οι παίκτες ότι είναι πάρα πολύ καλοί και τη νέα χρονιά θα έχουν μεγαλύτερη ομοιογένεια μεταξύ τους. Είναι αυτό που λέω εγώ συνέχεια, ότι οι ομάδες έτσι γίνονται. Ποιους ανέφερες? Ανέφερα τους παίκτες που λήγουν τα συμβόλαια κάπου, δηλαδή είπα Μπρούνο Γκάμα, είπα Ματίγια, είπα Κόρχουτ, είπα Κουέστα. Και από τη στιγμή που παίρνω το χειρότερο σενάριο ότι δεν θα επιτραπούν οι μεταγραφές, ναι, θα πρέπει να δεις και τον Τιγκινί, θα πρέπει να δεις και κάποιους που ας πούμε ήταν στον Τεμή να συνεχίσουν. Μακάρι να μην φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Ναι, εγώ παίρνω το χειρότερο σενάριο, γιατί ο Ντιγκινί για μένα, είναι από τους καλύτερους παίκτες που υπάρχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Φέτος δεν ήταν καλός. Ναι, φέτος δεν είναι καλός, μπορεί να πέρασε μια περίοδο κάμψης, αλλά είναι χρήσιμος παίκτης. Όταν μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις της επίθεσης, δεν μπορείς να πεις ότι τον απορρίπτεις τον Ντιγκινί, έτσι. Λοιπόν, απλώς τώρα
υπάρχουν και κάποιοι παίκτες που είτε τετραπούν οι μεταγραφές είτε όχι, δεν μπορείς να τους κρατήσεις. Δεν γίνεται τώρα ο Τόνσο. Ναι. Ο Τόνσο ήταν απάτη. Ποιος άλλος, ο Ντουάρτε. Ο Ντουάρτε ήταν απάτη. Ποιος τον είδε, απόρρισε. Απορώ εγώ ποιος πήγε και τον είδε αυτόν τον παίκτη και τον ενέκρινε, δεν ξέρω. Κανένας μπούφος θα πήγε να τον δει. Λοιπόν, Σούντγκρεν. Και αυτός ο παίκτης δεν έχει δώσει τίποτα. Δηλαδή, πιο πολύ εμπιστοσύνη έχω να βλέπω δεξί μπακ το Ρόουζ και στόπερ το Σόουζα ή το ανάποδο, παρά να βλέπω το Σούντγκρεν. Δηλαδή ήταν τρύπα η πλευρά από εκεί πάντα. Μάλιστα. Όλα τα παιχνίδια που έπαιξε ήταν τρύπα. Επομένως, για μένα ο Άρης δεν θα έχει πρόβλημα από τη στιγμή που θα ανανεώσει τα συμβόλαια, γιατί το βασικό προσόν μιας ομάδος είναι η ομοιογένεια. Καταλάβατε. Καλά, δεν θα, θα είναι και ιδανικά, αλλά είναι μια λύση. Εντάξει, okay. Όχι, δεν θα είναι ιδανικά, αλλά εγώ αυτό πιστεύω. Αν με έχεις ακούσει, Νίκο, όσες φορές έχω πάρει τηλέφωνο και μιλάω για μεταγραφές, ποτέ δεν ήμουν υπέρ των πολλών μεταγραφών. Ναι. Ποτέ. Δηλαδή, λέω, κρατάς αυτούς που έχεις και σε κάθε μεταγραφική περίοδο, αν μπορέσεις να προσθέτεις δύο παίκτες. Κάποια στιγμή όμως ο κύκλος κάποιων παιχτών ολοκληρώνεται. Ναι, φυσικά, εντάξει, ολοκληρώνεται, αλλά τώρα βλέπει, ολοκληρώθηκε, ας πούμε, ο κύκλος του Λάρσον που πετούσε ο άνθρωπος. Ρωτάς την προσωπική μου γνώμη. Όχι, όχι, ρωτάω εγώ και απαντάω εγώ. Α, εντάξει. Λοιπόν, ο Λάρσον δηλαδή μπορείς να πεις ότι είναι βετεράνος ποδοσφαιριστής. Αφού ο άνθρωπος πετάει, δεν τον βλέπεις πώς μπαίνει μέσα. Σαν σταματημένος τους περνάει. Γιατί να μην τον ανανεώσεις, επειδή είναι 34. Δεν καταλαβαίνω. Όταν με ρωτήσεις την προσωπική μου γνώμη θα σου πω. Δεν έχει την προσωπική σου γνώμη, ρε φίλε. Την γνώμη τη δική του θέλει να πει ο άνθρωπος. Συνέχισε. Μα με το ζόρι. Τον Ιντέγε. Ναι. Ο Ιντέγε λένε έχει ψηλό συμβόλαιο. Ναι. Και ο Ιντέγε όμως σίγουρα δεν θα επιμείνει στις 500.000, αλλά εντάξει δεν θα μείνει και με 100. Ναι. Έτσι. Ναι. Ξέρει ο Καρυπίδης που θα πάει 250, θα πάει 300 μέχρι εκεί. Ναι. Έτσι. Ναι. Και αυτά που λένε τώρα για τις Τούρκες, σιγά τώρα όλο το πρωτάθλημα το τουρκικό τον Ιντέγε θέλει. Με έχουν βγάλει 50 ομάδες της Τουρκίας να θέλουν τον Ιντέγε. Mm-hmm. Όλο το τουρκικό πρωτάθλημα τον Ιντέγε, πάνω στον Ιντέγε έπεσε. Δεν έχει άλλο σύντροφο η Ευρώπη. Λοιπόν, κάπως έτσι δηλαδή πρέπει να είναι τα πράγματα. Nice. Ο Σόουζα, ας πούμε, είναι χρήσιμος παίκτης. Ο Σόουζα παίζει σε τρεις θέσεις. Δεν μπορείς να τον απορρίψεις τον Σόουζα. Με λιγότερα λεφτά μια χαρά χρήσιμος είναι. Βεβαίως είναι χρήσιμος παίκτης. Και μπορείς να επενδύσεις στον Μπακούτσι αντί να έχεις εκείνο το κρέας στον Ντουάρτε. Μπορείς να επενδύσεις στον Μπακαλιάνη στην άμυνα, που είναι πολύ καλός παίκτης, γιατί σου έχω πει ότι έχω δει την ΚΑΠΑ20. Ναι. Τους έχω δει τους παίκτες αυτούς να παίζουν. Ναι. Δεν λέω ότι να είναι. Mm-hmm. Και τον Παΐση τον τερματοφύλακα, πολύ καλή, πάρα πολύ. Αυτός εντάξει, με τα υπάρχουν δεδομένα του Παΐση δεν μπορεί να είναι στην πρώτη ομάδα. Μάζεψε το γιατί έχει και έναν ακόμα περιμένει. Α, ωραία, ωραία. Λοιπόν, οπότε καλή ναι. συνέχεια. Καλή συνέχεια, Κλειωμένη. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Δεν περίμενε. Δεν περίμενε. Να ξαναπάρει ο φίλος που ήταν στην άποψή του. Αν θες την άποψή μου, δεν τη θέλω, ρε φίλε. Τα δικά μου θέλω να πω. Τι νομίζεις. Παθιάζει το Κλειωμένη και του αρέσει να αναλύει. Καλό είναι αυτό, εντάξει, δεν λέω. Να ξαναπάρει ο φίλος που δεν είχε την υπομονή. 2-3-10-37-38 για ανοιχτό τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Φόλης Ήλιος, ο Σκάι, ο κύριος Πέτσας. Μάλιστα. Α, ο τέτοιος δεξιά, ρε. Ο Άρης πρώτος Άρης. Αυτός, ναι. Πες το, ρε. Πες το, ρε. Τι να πω. Αυτό που πήγες να πεις. Εγώ. Κοτάρα. Δεν να πω τίποτα. Κοτάρα. Ο Άρης πρώτος Άρης. Κοκοκό. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, γεια. Χαίρετε. Πώς είναι το όνομά σου, ένα. Και οι δύο Νικολάδες. Δεν ακούω συνάντηση της εκπομπής σας. Νίκος και Νίκος Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος, ναι. Και Νίκος Μοσχοβίτης. Α, εσείς αυτός που παίρνει... Ο Μοσχοβίτης αυτός που παίρνει στο άλλο... Σε ποιο? Στον άλλο στον Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν. Όχι. 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 Δεν έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα. Όταν φτάσω θα το καταλάβετε όλοι. Καλέ μου φίλε. Επειδή ξέρω κάποιος λέει ο Μοσχοβίτης είμαι. Όχι, μπορεί να έχει καταγωγή εκείνος από τη Μόσχα. Μπορεί να είναι παρατσούκλι. Ο Νίκος είναι το επίθετό του Μοσχοβίτης. Λοιπόν, Χρήστος Κυβέλια. Είμαι φίλος με τον Ζάχο. Όχι κοντινός φίλος. Τον Τρούλινγκ, ναι. Τον έχω στο Facebook. Ναι.
Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τον Άρη? Τι σχολά τα πράγματα, Χρήστο? Αυτά τα πράγματα είναι λίγο ανεύθυνα. Θα πω γενικά, είμαστε σήματα ενός ανεύθυνου σχεδίου. Mm-hmm. Ενός ανεύθυνου και ύποπτου σχεδίου. Αυτό θα πω. Και πιο ύποπτου. Καλά. Πιο καλά, ναι. Σοβαρή καταγγελία του ύποπτου, θεωρώ. Γιατί τελικά τι είναι? Είναι εισήγηση? Είναι παραπομπή? Είναι απόφαση? Αν είναι κάποιος ένας σωστός νομικός, ας βγει να μας πει ότι είναι αυτό το πράγμα. Χρήστο, να σου πω την εμπειρία μου. Και τι? Ό,τι και να είναι, εμείς θα λέμε ότι είναι εισήγηση, φίλε. Σωστό, Νίκο. Έχω δίκιο. Είσαι η μόνη πάντως που άκουσα 6 ώρα περίπου. Περίπου 6 ώρα που είχα ακούσει τον Χρήστο. Εκείνη η μόνη που είπα τον εισήγηση. Και αυτό είπαμε και από την Παρασκευή, το βάζει. Είναι κάτι το οποίο έγινε και δεν είναι τόσο αρνητικό όσο το παρουσιάζουν κάποιοι σκόπιμα από το βράδυ της Παρασκευής. Ο Άρης, και αναφέραμε και το ρεπορτάζ το οποίο είχαμε γράψει στο Λαμπάου Τάρι το Φεβρουάριο, ότι το περίμενε και το θεωρούσε θετική εξέλιξη το να πάει ακόμα και στο ΚΑΣ. Απλά η ουσία είναι και ο πιο εύκολος δρόμος η κυβέρνηση να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχει κάνει μέσω του κύριου Αβγενά και του κύριου Γεραπετρίτη. Αυτό. Τώρα από το 18 είχαμε καταθέσει και σχέδιο και βιωσιμότητα σαν άλλη. Τόσα χρόνια μια χαρά διοδότησαι και μια χαρά παίζεις και στην Ευρώπη και μια χαρά κάνεις και μεταγραφές. Ναι, η αδειοδότηση δεν ήταν όμως αυτή τη στιγμή. Καμιά ομάδα δεν έχει πείσει με αδειοδότηση. Τι είναι καμιά ομάδα δεν έχει πείσει με αδειοδότηση? Ναι, μόνο κάθε 15 Μαρτίου περίπου μας κάνουν σίγουρα τραλαλό. Και βρίσκω μια αιτία ότι χωρίς αδειοδότηση οι ομάδες θα συνεχίσουν να παίζουν. Κανονικά έχουν οι ομάδες αδειοδότηση. Και ο Άρης έχει κανονικά αδειοδότηση. Απλά μάζεψε το λόγο γιατί έχουμε ένα ακόμα που περιμένει. Εντάξει. Έγινε αυτό να πω ότι μου πάθησε σε πολύ αυτό. Και δεν μπορούν να αδειοδοτούν. Υπάρχει η ζεστή 8 Ιουνίου του 2016. Καλά τα λες. Με κατάσταση του πότου ΑΜΚΑΠΑ, του πότου μητρικού κεφαλαίου ως ΠΑΕ. 8 με 24 Ιουνίου. Σωστό. 16. Σωστότατος. Έτσι. Και πήρε γεμί τον Νοέμβριο ή Σεπτέμβριο του 16. Δεν θυμάμαι εκεί κοντά. Ή Σεπτέμβριο ή Νοέμβριο του 16. Σωστότατος. Έτσι πιστεύω ότι εμπίπτει. Και δεν πρέπει να πληρώσουμε και πάλι χρέη. Να σε καλά. Να σε καλά. Yeah, να σε καλά. Να σε καλά. Άντε βλάκα συστών. Άντε. Πολύ καλά τα και σε και εκπρόσωπό σου. Ναι. Καλησπέρα. Γερά Πετρίτης. Έλα, γεια σας, παιδιά. Χαίρετε. Τι γίνεται? Alles gut, alles gut. Τώρα παιδιά ξεκινάμε. Ο ήχος σας εδώ στην Καβάλα από το Συναδείο και 2 δεν είναι καλός τελευταίες ημέρες. Ναι. 13 και 8 από πράγμα είναι τζάμι. Αλλά δεν παίζει παιδιά όλη τη μέρα. Δεν εκπέμπει όλη τη μέρα. Έτσι. Τώρα σας πω για κάτι χιουμοριστικό που το άκουσες σε άλλο σταθμό πριν καιρό. Ναι. Έκανε κοπή ένας παοκτής και ένας αργανός. Παίρνει ένας που είναι διεθεμαντιώτης στάθμο και τους λέει παιδιά λέτε όλη μέρα αραλούπες, δεν έχω παίξαλα. Λέτε πλακίες, είπε και τέλος τους λέει, θα σπάω πολύ. Τέτοιους θέλουμε κι εμείς, τέτοιους θέλουμε, κατάλαβα, δηλαδή τέτοιο πινελίκι θέλουμε ρε παιδί μου. Όχι, αυτό πήγε, ήταν σοβαρά. Πήρε, είπε αυτά που τους τόνισε πρώτα και μετά λέει, θα σπάω πολύ. Πολύ ωραία. Φαντάσου να μην τους πήγαινε. Ναι, πολύ να μας πήγαινες. Μα για να τον ακούς, κάτι σ' αρέσει όσο και να τον κράζεις αυτή. Μπορεί και να σε εκνευρίζει, παρόλα αυτά τον ακούς. Με τον κόσμο, πώς μπορεί να βγάλει άκρη τώρα? Εγώ έχω πει για τους ακροατές στο ραδιόφωνο. Πέρα από το ότι το ραδιόφωνο για μένα είναι το πιο όμορφο μέσο μαζικής ενημέρωσης που υπάρχει, εγώ έχω πει για τους ακροατές ότι είναι σαν τα Kinder έκπληξη. Κάθε φορά που παίρνεις μια γραμμή είναι σαν να ανοίγεις ένα Kinder έκπληξη. Δεν ξέρεις τι έχει μέσα. Τώρα που σηκώνεις ένα τηλέφωνο, πες καλύτερα. Λέω, το παίρνεις μια γραμμή δεν ακούγεται πολύ καλά. Το παίρνεις μια γραμμή είναι λίγο. Άσχετο λίγο με αυτό. Ένας φίλος μου είχε μαγαζί καφετέρια. Ναι. Μόνο εδώ σε εμάς έχει λίγο κρύο, έμπαινε ένας μέσα, ανοίγει τα καλοριφέρα αυτός. Όπω ρε σκουριά, ρε, άλαψε τα λίγο ρε. Κρύο κάνει. Κάνα με λίγο παραπάνω αυτός. Πόπ, θες να μας κάσεις ρε, πετάγονται ένας άλλος. Λέει τώρα μπορείς να βγάλεις άκρη με αυτός ρε. Όχι. Έπαινε ένας κανένα ουίσκι, φέρμε αυτό, φέρμε και με φέρμε. Τέλος πάντων. Ήταν δικό του μαγαζί, το καρτούσε, έβγαζε λεφτά, αλλά τον βγάζει την Παναγία τη μέρα. Λέει μια μέρα, τι ξέρεις τι θέλουν, λέει, να έρχονται εδώ πέρα. Να τρώνε, να πίνουν, να πηδάνε και να φεύγουν. Να κάνουν όλα σε ένα μαγαζί. Που είναι καθυστήρια να κάνουν όλα. Και πάλι λέει δεν θα είναι ευχαριστημένοι.
Πρόσεχε, παιδιά, τον κόσμο δεν βγαίνει άκρη. Είτε μικρή ηλικία είτε μεγάλη. Έχει τη γοητεία του όμως, εντάξει, έχει τη γοητεία του, είναι ωραία. Είναι ωραία. Ε, παιδιά, αλλά άλλο που κάνει τώρα 2 ώρες. Με κάποιου δεν θα βγάλει άκρη, εντάξει, οκ. Okay, θα υπάρχουν αυτοί οι παιδί που μπορούν να σε βγάλουν και από τα ρούχα σου, ναι. Αλλά δεν είναι πολύ. Μερικοί, παιδιά, σίγουρα δεν είναι πολύ, ρε παιδιά. Μιλάμε για τρέλα και από όλων των ειδών ανθρώπων, δηλαδή από όλες τις κατηγορίες ανθρώπων. Όταν ο άλλο είναι σάλια, θα την πει ό,τι και να κάνει. Απλά είναι ωραίο να, επειδή σου δίνει το ραδιόφωνο δυνατότητα να σε αναστρέψει με διαφορετικό κόσμο, έστω και για 1-2 λεπτά. Εγώ δεν λέω για αυτού που μπορεί να σε βγάλουν τα ρούχα σου, για του υπόλοιπου, ρε παιδί μου. Και έχει, είναι ρε παιδί μου, έχει και αυτό τη γοητεία του. Έχει, έχει ένα ενδιαφέρον. Ναι. Τώρα παιδιά, το πάμε λίγο πιο σοβαρά. Ναι, ναι. Δεν παίρνουμε καθόλου ομάδες, παίρνουμε προσωπικά. Ναι. Έτυχε κανένα να δουλέψει και να μην πληρωθεί. Ορίστε. Σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτυχε. Να δουλέψει από τέτοια δουλειά, ειδικό τομέα. Σε δουλειές μας. Ναι. Έτυχε, έτσι. Ναι, ναι. Έχει τύχει. Έχει τύχει. Ωραία, θα τον άρεσε τώρα αυτό. Θα τον άρεσε αυτό το πράγμα. Αποκλείεται. Όχι, φυσικά. Όχι, φυσικά, εννοείται. Τώρα αν το πάμε σε παίκτες, παιδιά, είχε και στον ΠΑΟΚ αυτό. Και μας φέρουν παίκτες, άμα θυμάσαι, είναι ο Παοκτσί, παιχταρά. Δηλαδή έμεινε ελεύθερος ο Καφές, έμεινε ελεύθερος ο Κάς, έμεινε ελεύθερος ο Γεωργιάδης. Πουλούσαμε αναγκαστικά Κοντρέρας και Βιερίνια, όταν μας πιέζανε. Και ο Μαράκος δυναμώνονταν. Ναι, απλά η διαφορά, επειδή αναφέρεσαι την υπόθεση του Άρη. Όχι, όταν πήγα γενικά και θα πάμε μετά εκεί, ναι. Α, η διαφορά, πρόσεξε. Και εκεί πατάει ο Άρης, σωστά πατάει, είναι ότι είναι άλλα νομικά πρόσωπα. Για Παρασκήνιο δεν γνωρίζει πολύ από αθλητικά, γνωρίζει. Αυτό σου λέει. Είναι, είναι άλλη εταιρεία η πρώην ΠΑΕΑΡΙΣ, προ 14, και είναι άλλη εταιρεία η ΠΑΕΑΡΙΣ που τώρα, άμα το πάμε σε άλλα, έγινε η σύστασή τη το 16. Ναι, ναι, ωραία, είναι, ωραία, είναι το θέμα νομικού προσώπου. Λέει. Αυτό. Ναι, γιατί σήμερα μίλησε με ένα παιδί, σήμερα Αριανό. Ναι. Και τον πήρασε μετά και του κάνει ο άλλο που ήμασταν. Εντάξει, είμαστε 7-8 παοχθές, αυτό ήταν μόνο του. Ναι. Και του κάνει. Ο άλλο του λέει, δηλαδή τα κύπαλα και τα προαθλήματα που άρχισε δεν μετράνε, αφού είναι από την άλλη ΠΑΕ. Τώρα, τώρα εντάξει, εκεί είναι... ανήκεις μια άλλη κουβέντα. Απλά τώρα είναι αυτό που είπα και εγώ πριν, ότι αυτή η υπόθεση που τέλος πάντων ότι τρώει ο Άρης, για να το πω έτσι, στο κεφάλι, αν τελεσιδικήσει και βγάλει τιμωρία για τον Άρη, ανοίγει τον ασκό του αιώλου. Θα έχει πολύ τρέξιμο. Ναι. Γιατί σκέψω ότι παιδιά, εγώ πιστεύω, θα αρχίσουν να τρέχουν, θα αρχίσουν να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη αθλητές παλιότεροι από ομάδες οι οποίες φαλιμέντο, γεια σας, γάμε εθνική, μετά άλλο αφημί. Ναι. Και θα έχουν δεδικασμένο και θα πούνε παιδιά, όρισε, θα σου δικαιώθηκε. Είναι ο Άρης, το μόνο πράγμα που είναι τυχερός, παιδιά, είναι αυτό. Το μόνο πράγμα που είναι τυχερός είναι σε αυτό. Γι' αυτό πιστεύω θα δικαιώθηκε. Γιατί ναι, είναι και άλλοι. Αλλά τώρα το κάνει, δεν ξέρω πώς. Γιατί είπε ο Χρήσαντος ότι μπορεί να μεσολαβήσει παράδειγμα η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα κάνει τι πάνω σε αυτό. Τι μπορεί να κάνει. Να βάλει αυτό το οποίο έχει δεσμευτεί δημόσια, την υπόθεση του Άρη στο μνημόνιο με τη FIFA και την UEFA. Δηλαδή και τι θα γίνει να το βάλει σε μνημόνιο. Και να λυθεί το ζήτημα. Να αναγνωρίσει, στην ουσία, να αναγνωρίσει η FIFA μέσα από αυτό το μνημόνιο ότι μιλάμε για 2 διαφορετικά νομικά πρόσωπα και δεν τίθεται θέμα ούτε με τον Τουρμισάη ούτε με την απαγόρευση μεταγραφών κατ' επέκταση. Αυτό. Ωραία, ωραία. Βοηθιέται από εδώ, έτσι, από εδώ, από το ελληνικό κράτος. Είναι σίγουρο ότι η FIFA θα το δεχτεί. Αυτό πρέπει να το πει στη FIFA. Πρέπει να το συνηθεί με τη FIFA. Η κυβέρνηση αυτό. Και, είχαν, δηλαδή, και, πάλι... και για να γίνεται αυτή η δέσμευση και από τον Γεραπετρίτη και από τον Αβγενάκη σημαίνει ότι το θέμα έχει τεθεί. Ρε, ούτε εγώ, πρόσεξε, εγώ δεν σου λέω ότι θα γίνει. Γιατί πολλοί το μπερδεύουν. Δεν λέμε ότι θα γίνει, λέμε ότι πρέπει να γίνει. Ναι, ναι, αυτό. Ναι, άλλο το ένα, άλλο το. Αλλά παράλληλα ο Άρης θα τρέξει και την προσπάθεια στο ΚΑΣ. Εννοείται αυτό. Ναι, δηλαδή πάλι τελευταία λέξη την έχουν όμως από εκεί, δεν την έχουν εδώ οι δικοί μας. Όχι, ρε. Η πιο γρήγορη λύση είναι αν γίνει αυτό το μέσα από το μνημόνιο, δεν χρειάζεται μετά. Θα πει η FIFA, το έχουμε. Τέλος πάντων. Αποθετικά μπορεί να ξέρω 5 πράγματα που παρασκήνει, είμαι άσχετος. Δεν είναι θέμα παρασκήνιο, είναι θέμα νομικά. Είναι πολύ, τα νομικά είναι πολύ σύνθετα. Και όταν μπαίνουν στη δικιά μας καθημερινότητα, γίνονται, δεν είναι εύκολη υπόθεση, να ξέρεις. Δηλαδή... Ναι, ρε παιδιά, και εγώ ακούω παόξιδες ραδιοφωνικούς παραγωγούς και δημοσιογράφους με το συγκεκριμένο αυτό το όραμα, την ΑΕΚ, αυτό που έγινε πριν 3 χρόνια, με τον Ολυμπιακό που είχε γίνει με το χαρτί τέλος πάντων, που λέγανε διάφορα. Και, ναι, και αυτό μπορεί να γίνει, εκείνο μπορεί να γίνει, γιατί θα δικαιωθούμε, αλλιώς θα δικαιωθούμε και. Τέλος πάντων, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι αν βοηθήσουν από εδώ μπορεί να σε δικλιτώσει ο Άρης. Αλλά... Και για μας είναι λίγο δύσκολο, για τον ΠΑΟΚ εκεί που πήγε, στο ΚΑΣ. Και λέγαμε τόσα χρόνια ότι ο Ολυμπιακός είχε σε όλα τα σκάνδαλα μέσα, ακόμα ένα παιδιά δεν έχει τιμωρηθεί. Όλη η Ελλάδα στο ΚΑΣ πάει. Όλοι. 3 μέχρι στιγμής. Περιμένουμε τον επόμενο. Ναι, γενικά μιλάμε με τον Ολυμπιακό όλα τα χρόνια. Έλα. Τώρα τι θα γίνει, παιδιά, εντάξει. Εγώ πιστεύω αν το Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ αυτό το σημείο του Άρη θα σώναν. Θα λύουν, πιστεύω.
Θα φανεί. Τι διαφορά, γιατί είπαμε για την ΑΕΚ που ήταν πριν δύο χρόνια παράδειγμα που ανέβηκε πιο μπροστά από τον Άρη. Ναι. Ότι είναι παράδειγμα στο 16 και δεν μετράει, μετά το 18 και μετά. Τέλος πάντων, και εγώ παιδιά, δεν τα γνωρίζω καλά αυτά. Τέλος πάντων, αυτά καλύτερα να μην γίνονται. Να μιλάμε μόνο αγωνιστικά. Και εντάξει, τώρα κουράγιο σε όλους. Αυτά παιδιά χαιρετώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Να είσαι καλά. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλή. Καλησπέρα. Όπα. Όπα. Ο Δαρδέλης είναι, ποιος είναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μας ακούτε. Ωραίος. Άντε γεια. Να. Άντε ρε Βί, έλα ρε Βί, πάτε τώρα. Πάτε αγκά. Δεν σχολιάσαμε ρε φίλε το σποτάκι με τον Λούλη. Πρόλαβα να το δω. Το είδα σε κάποια φάση, ναι. Είναι όντως. Εγώ που το είδα ρε φίλε, δεν είδα τώρα, κάτι. Πάλι σε το μπουκωμένο, να ξέρεις. Μην το λες μπουκωμένο. Τι να κάνω ρε Νίκο. Τι κάνεις, δεν μπορώ να μπουκώσω κι εγώ μετά από εκεί. Θα μου δείξεις. Η Παρασκευή το βράδυ. Τελειώνουμε από εδώ το τίμη με ροκάματό μας. Βάλε μια ανωτελία για να πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Τι έγινε, έχουμε τα πούμε πολύ καιρό, έτσι. Ναι, ούτως, πού χάθηκε εσύ. Εντάξει, χαθήκαμε λίγο. Τώρα αναγκαστικά παίρνουμε. Λοιπόν... Με το ζόρι σε βάλαμε. Κάτσε, δηλαδή, τι έγινε. Εντάξει, τώρα είπα να πάρω γιατί η εκπομπή κινήθηκε σε πολύ χαμηλά. Άντε, να ανεβάσει λίγο το επίπεδο, ναι. Σωστός. Σε πολύ χαμηλά στάνταρ σήμερα. Ναι. Παίρνω έναν ακόμα, μην καλείτε άλλο. Δύο τελευταίοι. Συνέχισε. Λοιπόν, εγώ θα σχολιάσω μόνο αυτό με το σποτάκι, επειδή άκουσα τη μαγική λέξη. Ναι. Δεν θα πάρω τώρα, γι' αυτό πρέπει να πάρω. Μ' αρέσεις. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι αυτός ο Λούλης, ναι, τον οποίο δεν τον έφτιαξε σε καμιά ιδιαίτερη εκτίμηση, ένα ηθοποιό, βέβαια, στην ταινία που έπαιξαν πολύ καλός. Ναι, στην ταινία, όντως. Και εγώ στην ταινία τον ναι, οφείλω να με δει. Δηλαδή, πιο παλιά που έπαιξε κάτι σειρές, κομεντί, ρομαντικές και τέτοια. Του Παπακαλιάτη. Αλλά. Ναι. Ναι, ακριβώς. Αλλά τώρα σε αυτή που έπαιξε του τώρα ήταν πολύ καλός. Λοιπόν, είπε κάτι και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Αλλά απλά έκανε τον πρόλογο ότι δεν το θεωρώ. Μου νομίζω ότι κάνει στιγμή και φαν του και ό,τι λέει. Συμφωνώ. Ναι. Αλλά αυτό που είπε το πρωί ήταν πολύ σωστό. Λέει ότι έχω φτάσει σε μια εποχή δυστυχώς που το να διορθώνεις μια γυναίκα ή να λες ότι έκανε μια γυναίκα κάτι λάθος, πλέον θεωρείται ότι είναι σεξισμός. Όντως. Είναι πολύ περίεργη φάση, ναι. Είναι πολύ περίεργο. Όχι, να σου πω κάτι, αυτό έχει ξεκινήσει από την Αμερική. Έτσι. Αυτή τη στιγμή στην Αμερική, κομική δεκαετία σε 70-80, άμα τα αστεία που κάναν τότε τα κάναν σήμερα, τους βάζαν φυλακή. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Αμερική, το Me Too. Δεν μπορείς, ας το Me Too, αυτό, είναι και αυτό δεν είναι και κακό. Δηλαδή, είναι για αυτούς που ήταν... Ναι, θέλω να σου πω ότι εκεί, κάτω από το Me Too μπαίνουν όλα αυτά. Ναι. Αυτή τη στιγμή, αυτό το politically correctness, που λένε πολιτικός, πώς το πω τώρα, ορθολογισμός, ναι, να το ναι, πούμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, στην Αμερική, να το πω πολύ απλά, άμα είσαι κωμικός, κινδυνεύεις να σταυρωθείς άμα κάνεις κανένα αστείο λίγο περίεργο. Ναι. Δηλαδή είσαι στον τάκο κατευθείαν, τέλος, σταυρώνεσαι, blacklisted, καθάρισες. Και αυτό ναι, που είπε ο Λούλης έχει δίκιο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή φοβάσαι να διορθώσεις, να πεις κάτι για γυναίκα, να κάνεις χιούμορ, γιατί αμέσως ο κακοπροαίρετος θα πιάσει εξαιρετικά. Δηλαδή έχει πάει σε φοβερά επίπεδα. Και εγώ δεν το είχα δει. Ο φίλος μου δεν το είχα δει το σποτ. Και λέω τι γίνεται, γιατί γίνεται τόσο χαμηλό, για να το δω. Και το βλέπω τώρα, παιδιά, που έχουν καταστραφεί αυτοενώθηση στην κοινωνία. Δηλαδή από τόσα που γίνονται στην κοινωνία του καθημερινή βάση, αυτό που ενώθηκε ήταν αυτό το σποτάκι. Οι γυναίκες αυτές οι οποίες τύχτηκαν δεν θίγονται όταν γίνονται άλλα. Δηλαδή είναι περήφανες αυτές οι γυναίκες για κάποιες άλλες γυναίκες που χρησιμοποιούν την εξωτερική τους εμφάνιση για να ανεβαίνουν θέσεις. Εκεί δεν μας πειράζει, εκεί είναι εξυπνάδα, έτσι, είναι μαγιά. Εκεί είναι, ναι. Εκεί δεν μας πειράζει. Είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα που ανοίγεις και είναι και κουβέντα που... Πώς να σου πω, είναι στο μυαλό και το όρο του καθενός, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις. Αυτό ήθελα να πω για να αφήσω λίγο χρόνο για τον τελευταίο που περιμένω. Βεβαίως. Σε περιμένουμε, να είσαι καλά. Λοιπόν, δύο τελευταίοι, πάμε στον πρώτο τελευταίο. Σύντομα και οι δύο όμως, γιατί έχουμε φτάσει 7.30. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Γιατί κάτι άκουσα. Αναφερθήκατε ότι η κυβέρνηση και ο κύριος Γεραπετρίτης, ναι, θα κάνουν παρεμβάσεις και όλα αυτά και υποσχεθήκανε σε ομάδες στην ΕΠΟ να παρέμβουν.
Πότε έγινε αυτό? Δημόσια δέσμευση ήταν. Το κύριο Αυγενάκη, το ηχητικό το βάλαμε που μίλησε στο Λίμπερο στην προηγούμενη εκπομπή. Και δηλαδή, τι ακριβώς ήταν η δέσμευση αυτή? Ότι θα συμπεριληφθεί η υπόθεση του Άρη στο μνημόνιο με FIFA και UEFA. Δηλαδή, ποιο θέμα δηλαδή? Το θέμα με τον μπαν τη FIFA. Το μπαν τη FIFA. Υπάρχει δηλαδή τέτοιου είδους δέσμευση για το μνημόνιο που υποτίθεται ότι θα συζητήσει η FIFA για να υπογράψει με την ελληνική κυβέρνηση. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο, όπως είπε και ο Νίκος πολύ στα νωρίτερα, αν ο Άρης δεν δικαιωθεί, θα συμπαρασύρει αρκετές ομάδες από την ελληνικό πρωτάθλημα. Ποιες ομάδες και ποιοι παίκτες? Ομάδες που έχουν ακολουθήσει την ίδια διαδικασία με τον Άρη. Ναι, τι εκκρεμότητες έχουν αυτοί με παίκτες και μάνατζερ? Προσέξτε με λίγο, γιατί καταλαβαίνω που το πάτε. Μιλάμε για είναι μια υπόθεση που είναι πολύ ξεκάθαρη. Μιλάμε για δύο διαφορετικά νομικά πρόσωπα. Μα δεν μιλάω γι' αυτό εγώ το θέμα. Ναι. Το κατανοώ αυτό τα δύο νομικά πρόσωπα. Άλλο είναι το θέμα μας. Ναι. Το θέμα είναι συγκεκριμένο. Όταν λέει κάποιος μνημόνιο συναντήληψης που θα υπογράψει, ποιος σας είπε ότι σε αυτά τα μνημόνια υπογράφονται τέτοια πράγματα και θα υπογράψει η FIFA τέτοια πράγματα? Διότι η FIFA, η σύνθεσή της, ξέρετε ποια είναι? Ποια είναι? Μπορεί ο πρόεδρος ή η FIFA να υπογράψουν τέτοια πράγματα? Εγώ, δεν μπορώ να το... Εγώ, καλέ μου κύριε, για να σα πω την αλήθεια, αμφιβάλλω πολύ αν θα υπάρξει ο μνημόνιο στο τέλο και αν θα υπογραφεί. Ναι, γενικότερα. Γι' αυτό θέλω, εγώ επειδή θα σα ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι, λίγο σύντομα, γιατί έχουμε και έναν ακόμα. Ναι. Όταν αναφέρονται τέτοιου είδου διαδικασίε, ότι είναι και άλλοι παίκτε και όλα αυτά, αυτά έχουν συμβεί. Έχουν εκδικαστεί. Αφορούν μια άλλη εταιρεία όμω. Ναι, συμφωνώ απόλυτα, αλλά το 2018 που η UEFA και η FIFA έχει αλλάξει τον κανονισμό. Είχαν ενημερωθεί όλες οι ομάδες και όλες οι ομοσπονδίες. Όταν κάποιος θα προσφύγει μετά το 2018 στην UEFA ή στη FIFA... Η απόφαση του ιστών τελεσυδίκησε το 2013. Ναι, αλλά αυτός δεν πήγε στην FIFA. Δεν πήγε στην UEFA. Τι έγινε, τον χάσαμε? Νίκο, τι γίνεται, τον κόβω στον ακροατή? Όχι, επειδή... τον χάσαμε. Ξέρω, όντως. Σαν να έκλεισε το κινητό του. Ναι, πάμε στον τελευταίο, καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Χαίρετε. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομο. Βεβαίως. Δεν θα πάει η ΕΠΟ στο ΚΑΣ για τα λεφτά? Καλά, η ΕΠΟ είναι που καίγεται και αυτή επίσης, γιατί τώρα... Μπράβο. Αλλού θέλω να πάω. Ναι. Δεν θα πάει η ΕΠΟ στο ΚΑΣ? Θα πάει. Δεν στο ΚΑΣ η ΕΠΟ δεν θα πει ότι εφήρμοσε τον ελληνικό νόμο? Αυτό ακριβώς. Αν δικαιωθεί η ΕΠΟ, δεν θα δικαιωθεί και ο Άρης αυτό? 100-0. Τελειώσαμε, δεν έχω να πω. Ναι, τα πράγματα είναι απλά. Καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Τότε σε πάρα πολύ ωραία, φίλος. Αυτό που λέγαμε και πριν στην εκπομπή. Μήκο, χάσετε χρόνο, φίλε. Χάσαμε χρόνο. Είπε το όλο θέμα να έχει βγει πριν κάνα 10-20 μέρες. Για να βγει αυτή η περίοδος. Φίλε, πανηγύρι εκεί, Χρύσανθος, κόντρα δικηγόροι, φασαρίες από εδώ από εκεί. Θα είχε βγει η καραντίνα. Τώρα, τέλο πάντων. Εντάξει. Ατελείωτες ουρές και συνοστισμός του ΔΕΗ. Πέφτω τα σύννεφα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Λοιπόν. Μήκο, αυτά δηλαδή, ρε φίλε. Last dance είδες, δεν είδες έτσι? Θα πάω να δω τώρα το βράδυ. Πάνε, δες τώρα το βράδυ. Okay. Πάμε τώρα το βράδυ, ωραία είναι τα επεισόδια. Τι πίνει ο Μάικλ όταν μιλάει? Bourbon, τι πίνει? Δεν μας έχει δείξει να το πίνει ποτέ. Το έχει αφημένο εκεί και αυτό και το πουρο. Ναι. Μάλλον σε κανένα σημείο. Για τεκόρτα του... βάλανε δηλαδή πιθανό. Όχι. Ο πουρο έκανε και μέσα στα αποβιτήρια. Ναι. Και πριν από παιχνίδια. Ναι. Αλλά δεν μας έχει δείξει να πίνει. Μάλιστα. Το έχει εκεί πέρα από δίπλα έτσι. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτά θα βάλω μια Coca-Cola δηλαδή και θα δω Last Dance. Οκ. Μια χαρά. Πάει με όλα. Τέλεια, πάει με όλα. Ακολουθεί. Καλή εκπομπή ακολουθεί μετά. ΠΑΟΚ 24, έτσι. Όλο το ρεπορτάζ που υπάρχει από το σπρώμαυρο στρατόπεδο. Έτσι, και εκεί έχω τα συστηματάκια του με κάσκ, αγωνιστικά κτλ. Εννοείται, ρε φίλε, ψωμάκι να βγαίνει, ρε φίλε. Πουλίτσα να γίνεται. Οι εκπομπές κυλούν νεράκι για τον Νίκο Μοσχοβίτη και το επιτελείο του. Που θα του ακούσετε αν μείνετε συχνότητα για λίγα λεπτά. Πάμε στο break, επιστρέφετε με ΠΑΟΚ 24. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 18.30.